ήταν αγαπητοί εκπαιδευτικοί και αγαπητοί γονείς. Σήμερα, παιδιά, φαντάζομαι ότι ήταν γλυκόφθονγκη η φωνή της μανούλας που ήρθε και σας χτύπησε στο κρεβάτι και σας είπε να σηκωθούμε πρώτη μέρα στο σχολείο. Αλλά και ακόμα πιο γλυκό ήταν το κουδούνι που χτύπησε. Γιατί εγώ σας παρακολουθούσα, ενώ πριν χτυπήσει το κουδούνι ο καθένας ήταν στο δικό του πηγαδάκι, όταν χτύπησε το κουδούνι, μπήκαμε στη τάξη μας. Μπήκαμε στη γραμμή μας, ο καθένας πήγε στο τμήμα του και στην τάξη του και παρουσιάζει το σχολείο την εικόνα που παρουσιάζει. Αυτό είναι λοιπόν το σχολείο, παιδιά μου. Να βάλει σε μια τάξη τη ζωή μας, να βάλει σε μια τάξη το μυαλό μας, να μας δώσει εμπειρίες και γράμματα. Με αποτέλεσμα να ανοίξουν τα μάτια μας. Όταν το πρωί σηκώνεστε δεν πάτε να πληθείτε, να πλύνετε το πρόσωπό σας. Γιατί θέλουν να ανοίξουν τα μάτια μας. Να είναι καθαρά, να βλέπουμε με καθαρό βλέμμα. Να μην είναι από τη νύχτα και από τις τσίγλες βρώμικα. Έτσι λοιπόν είναι και τα μάτια της ψυχής μας. Αυτά ανοίγουν με τη γνώση, με τις εμπειρίες του σχολείου, με την αγάπη μας στον Χριστό μας που πρέπει και αυτό να το γνωρίσουμε, την αγάπη για την πατρίδα μας, αλλά και ό,τι άλλο έχουμε ως αξία ηθική εμείς οι Έλληνες. Γι' αυτό το μεγάλο και σπουδαίο έργο, σε αυτό το μεγάλο και σπουδαίο έργο θα πρωταγωνιστήσουν οι γονείς σας, οι πρώτοι σας δάσκαλοι και οι δάσκαλοι του σχολείου σας, που εγώ θέλω να τους ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πολύ μεγάλο και με ευθύνη έργο τους. Και να σας πω και κάτι άλλο για να τελειώσω εδώ. Υπάρχει ένα τραγούδι που όταν θα μεγαλώσετε θα το μάθετε. Η πρώτη αγάπη ή οι πρώτες αγάπες, δεν θυμάμαι αν είναι ενικός επιθετικός, μας πάνε λέει στον παράδεισο. Η πρώτη σας αγάπη είναι η αγάπη στην οικογένειά σας και η αγάπη στο σχολείο σας. Σίγουρα. Και ο παράδεισος ποιος είναι, είναι η αλήθεια. Σίγουρα λοιπόν και η οικογένεια συνεργαζόμενη με το σχολείο και εσείς βάζοντας ο καθένας τη δική του δύναμη θα μας πάνε όλα αυτά στον παράδεισο και θα γίνει η ζωή μας παράδεισος. Καλή χρονιά, παιδιά μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή χρονιά στο όνομα.